Ορκιστική. Ανάτο το κορίτσι. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Είμαστε καλά και εμείς, αλλά και η Δούκισσα, γιατί έχουμε πολύ, όχι μόνο αποκλειστικά πλάνα, αλλά και δηλώσεις της Δούκισσας αστυνομικού, η οποία σήμερα ορκίστηκε. Είχαμε την ορκομοσία λοιπόν της Δούκισσας. Να πούμε ότι τελείωσε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Ανά και γονείς της μπροστά. Ακριβώς. Ακριβώς. Και να πούμε ότι η μητέρα της βούρκωσε, συγκινήθηκε που είδε την κορούλα της να πάρει επιτέλους το πτυχίο. Βέβαια δεν μας αποκάλυψε πόσα χρόνια τελικά έκανε για να πάρει αυτό το πτυχίο. Το σημαντικό όμως είναι ότι το πήρε το πτυχίο της, ήταν εκεί και ο πατέρας της, ήταν και εκείνος συγκινημένος, την αγκάλιασε. Την αγκάλιασε και η μητέρα της. 27 δεν είναι η Δούκισσα. Αν δεν απατώμε, ναι. Αν δεν απατώμε, ναι. 27. Αλλά έκανε παραπάνω χρόνια λίγο, από ό,τι ποτέ. Εντάξει, έχει κάνει και πολλά, έτσι. Ακριβώς. Είναι πολύ άσχολη. Μάλιστα, ακριβώς, πολύ είναι ωραία. Πολύ άσχολη. Να δούμε από την ΑΣΟΕΑΠ, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, όπου μόλις πριν από λίγη ώρα αποφύτησε η Δούκισσα νομικού. Να πούμε ότι η Δούκισσα νομικού μας αποκάλυψε κιόλας ότι θέλει να συνεχίσει αυτό το επάγγελμα. Βέβαια δεν μας είπε πότε θέλει και να το συνεχίσει. Είναι στο διοικητικό τεχνολογίας. Τμήμα διοίκησης και τεχνολογίας. Είναι καινούργια τμήματα. Άκου να σου πω κάτι, Κωνσταντίνα. Μιλάς με μια γυναίκα που γεννήθηκε το 1978. Όταν εγώ ήμουν στο Πανεπιστήμιο φοιτήτρια, δεν υπήρχαν αυτές οι σχολές. Αυτές ξεπίδησαν μετά. Πες μου, τι βγαίνεις από εκεί, για να καταλάβω τι είναι. Καλά, και μπορεί να είναι τμήμα διοίκησης και τεχνολογίας. Έτσι ονομάζεται ακριβώς η δική της ειδικότητα που τελείωσε. Εμάς δεν υπήρχε τεχνολογία τότε, υπήρχε μόνο διοίκηση. Ουσιαστικά management. Ουσιαστικά management. Μάλιστα. Ακριβώς αυτό. Ήταν εκεί και οι γονείς της, δεν θα μπορούσαν να λείπουν άλλωστε και οι γονείς της. Η μητέρα της πάρα πολύ όμορφη και εμφανώς συγκινημένη. Βούρκωσε δύο φορές από όσες πρόλαβα να πω εγώ. Δύο φορές προσπαθούσε να συγκρατήσει έτσι τη συγκίνησή της, αλλά δεν τα κατάφερε. Μιλούσε με τα μάτια όλη την ώρα με την κόρη της. Την κοιτούσε συνέχεια. Το ίδιο έκανε και ο πατέρας. Στο τέλος φυσικά την αγκάλιασαν. Ο πατέρας της το αυτή της είπε, της έδωσε και μία ευχή. Δεν κατάλαβα ακριβώς τι της είπε. Της το είπε ψιθυριστά. Η μητέρα της ήταν εκεί, της ευχήθηκε και εκείνη. Και να πούμε ότι την ώρα που ανακοίνωσε ο Πρίτανης το όνομα της Δούκισσας νομικού, χειροκρότησαν όλοι πάρα πολύ δυνατά. Καλά, για όλα τα παιδιά, τώρα κάτσε, γιατί για όλα τα παιδιά, φυσικά. Όλα τα παιδιά είναι εξαιρετικά αξιόλογα που βρίσκονται στη θέση αυτή. Φυσικά. Έτσι, γιατί και κόπο έχουν κάνει για να μπουν μέσα και κόπο έχουν κάνει για να βγουν και απ' έξω. Και για να περάσουν και απ' έξω μερικές φορές. Και αυτό κόπο θέλει. Ξέρεις τι να βρέχει το παιδί, πρέπει να πας στο μάθημα. Για καφέ δίπλα. Και μάλιστα δεν μας είπε και πόσα χρόνια έκανε για να αποφοιτήσει η Δούκισσα. Ήθελε να το αποφύγει αυτό. Αλλά το σημασία έχει ότι πήρε το πτυχίο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στην ίδια. Σε όλα τα παιδιά της γενιάς να πούμε εκεί πέρα. Ακριβώς. Καλή σταδιοδρομία και να είναι πάντα τυχερά. Γιατί είναι και στην τηλεόραση αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω κατά πόσο το παίρνουν, αλλά τέλος πάντων. Να σου πω, σου μίλησε κιόλας η Κωνσταντίνη, η Δούκισσα. Μας μίλησε, ναι. Και μας είπε και πάρα πολύ ωραία πράγματα. Θερμά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς νιώθεις? Πολύ συγκινημένη και πολύ πολύ χαρούμενη. Πάρα πολύ χαρούμενη. Αυτό το πτυχίο το περίμενες καιρό? Το περίμενα πολύ καιρό, δούλευα γι' αυτό, διάβαζα το τελευταίο καιρό πάρα πολύ, έκανα και την πρακτική μου και χαίρομαι που είδα και τους συμφοιτητές μου που τελειώσαμε και τώρα ξεκινά ένας νέος κύκλος για όλους μας. Ήρθανε και οι γονείς σου να σε συγχαρούν σε αυτή την ιδιαίτερη στιγμή. Συγκινήθηκαν, ναι. Συγκινήθηκαν και εκείνοι πολύ. Παρόλο που το έχουν ξαναζήσει με τον αδερφό μου, νομίζω πως και τώρα συγκινήθηκαν πολύ. Τελικά στα πόσα χρόνια πήραμε το πτυχίο? Δεν έχει σημασία. Το πήραμε, παιδιά, το πήραμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να μου πεις επίσης, επειδή πάνε πάρα πολύ καλά και τα επαγγελματικά σου και όλα, αν νιώθεις καλά που όλο αυτό. Αυτή τη στιγμή νιώθω πως πετάω ψηλά στον ουρανό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Θέλεις να το συνεχίσεις τη σχολή? Ναι, βέβαια. Κάποια στιγμή θα ασχοληθώ με αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ετοιμάζεις κάτι άλλο στο μέλλον επαγγελματικά? Θα δούμε. Πολλά φιλιά. Για να γίνει προτάσεις. Θα δούμε. Τώρα πήραμε το πτυχίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν είσαι και καλά και προσωπικά. Είμαι πολύ καλά. Γεια σας. Και έτσι όπως το πήρες τώρα, Δούκισσα, βάλ' το στο σιρτάρι. Εκεί που πήγε τα υπόλοιπα. Έλα μωρέ τώρα, εντάξει. Έλα. Μεταξύ μας τουλάχιστον μιλάμε, η Δούκισσα είναι και τυχερή, έχει ήδη 1-2-3 δουλειές. Τα άλλα τα παιδιά που θα το βάλουν το πτυχίο, εκεί είναι. Και αυτή το σιρτάρι και πάνω στα παιδιά. Βεβαίως ρε παιδιά, δηλαδή και ότι πήρε το πτυχίο της ενώ ταυτόχρονα δούλευε, δεν. Και έκανε και την πρακτική. Εννοείται. Εμείς κάνουμε χιούμορ για τη μετέπειτα εξέλιξη, έτσι. Γιατί περισσότεροι από τους 150.000 φοιτητές που μπαίνουν κάθε μέρα στα πανεπιστήμια βγαίνουν μετά και οι άνθρωποι είναι άνεργοι.